Υπήρχαν και αυτά τα μικρά, τα μπιφάκια που μας έχουν συνηθίσει έτσι, οι κριτές. Μεταξύ τους είδαμε λίγο εκεί μία μικρή διαφωνία ανάμεσα στο Ρέμο και στο Αντώνη Ρέμο και στο Light. Θέλετε να το ο Light μας μίλησε, αυτό με νοιάζει. Αυτό είναι, είναι άλλο βίντεο αυτό. Might like. Αυτό είναι μας μετά. Μίλησε όμως. Δεν ήθελα να το πω. Εντάξει, παιδιά, είναι σημαντικό. Ναι, μας μίλησε αυτό. Γιατί έχω και το παιδί μου που πρέπει να απολογηθώ σήμερα γυρνώντας σπίτι. Σου μίλησε. Μας μίλησε αυτό. Μας μιλάει ακόμα. Τώρα μας ανοίγει μπιφάλος. Άστε. Έχουμε άλλη εβδομάδα. Ησυχία δεν θα βάλει. Αλλά πού είσαι άλλο βίντεο. Παιδιά, πείτε στη σειρά. Μας μίλησε, παιδιά. Λοιπόν, ακούστε τα πράγματα πώς έχουν. Η φίλη μας η Μαρία Κοκοσαλάκη, που δεν λέγεται Κοκοσαλάκη, ξέρουμε πάρα πολύ, λέγεται Κοκολάκη, αυτό το υπέροχο όπλο που έχουμε εδώ, πήγε και μίλησε και με το Light και λέει, κύριε Light, εμείς παίξαμε το βίντεο ολόκληρο. Καταρχάς, πες ότι η Μαρία είχε κάνει τη συνέντευξή του για την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε πήγε και του ζήτησε το λόγο η Μαρία. Βεβαίως. Και με τα δίκια της. Ο Light βέβαια απαντάει και απαντάει και πολύ ωραία. Γεια σας. Θες τη δήλωση. Στεναχωρημένος ήσουν σήμερα. Είμαι κουρασμένος, έκανα μια εβδομάδα στούντιο, δεν είμαι στεναχωρημένος. Τραγούδι καινούργιο και τραγούδι να πούμε. Όχι, πολλά και. Α, αυτό που κυκλοφόρησε λες. Ναι, βγάλαμε το Allegra, τώρα κυκλοφόρησε. Άρα δεν είχες κάτι. Όχι, ήταν μια κουραστική εβδομάδα, πολύ παραγωγική, δόξα τω Θεώ. Ήμασταν 5 μέρες στο στούντιο, δουλεύαμε μέχρι τα χαράματα, πέσαμε και λίγο. Είναι λογικό. Σήμερα σε είδαμε σε ένα μπιφ με τον Αντώνη Ρέμο. Λοιπόν, θα σας πω τώρα εδώ, δώσε τη δήλωση, αποκλειστικό. Δεν έχω μπιφ με κανέναν, να είναι όλοι καλά, την αγάπη μου σε όλους και με όποιον διαφωνώ δεν πειράζει, δημοκρατία έχουμε, όλοι έχουν δικαίωμα να έχουν την άποψή τους. Και να είναι καλά. Με τη δήλωση είμαστε συνέβη. Εμείς την παίξαμε. Ολόκληρη μοντάριστη. Ποιοι είστε εσείς, από πού είστε. Χαμογέλα. Και εσείς να είστε καλά. Εντάξει, καλό βράδυ. Είπε και με τον beat. Ο Light μας μιλάει, να μείνουμε σε αυτό που είναι βασικό. Εγώ πιστεύω ότι έχει καταλάβει. Μόνο και τα λοιπά. Πάντως φαίνεται ότι η εβδομάδα που έκανε εργασιοθεραπεία ο Light όντως γύρισε ένας άλλος άνθρωπος και δεν το λέω αρνητικά. Γύρισε πολύ πιο ήρεμος, με πιο πολύ σεβασμό απέναντι και σε αυτούς. Ένας πολύ πιο ήρεμος και διαλλακτικός, αυτόν τον Light που είχαμε γνωρίσει, αν θέλετε, και στα πρώτα. Βέβαια, επειδή χωρίς να θέλω να αναιρώ την ωραία αυτή εμφάνισή του και στο live και μετά στο μικρόφωνο, έχω μία πληροφορία που έγκυται στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και γι' αυτό την αφήνω εδώ στο χαμογέλα. Γεια, Άστιν. Την περασμένη εβδομάδα, ενώ ήταν στο βουνό και έκανε την προετοιμασία στο στούντιο για τα καινούργια του τραγούδια, υπήρξε ένα τηλεφώνημα με ανώτατο στέλεχος από το Star, το οποίο δεν, από ό,τι γνωρίζω, δεν ήταν για να ρίξει τους τόνους ή ό,τι, αλλά ήταν για να κλείσουν ένα ραντεβού αυτές τις επόμενες ημέρες. Και θεωρώ ότι κάποια συνεργασία ψήνεται στο Star με τον Light. Δηλαδή? Δεν ξέρω τι project έχουν αγοράσει. Πες μου, θα πάει στο GNTM. Θα τρελαθώ. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όχι. Δεν νομίζω όμως ότι η πρόταση αφορά κάτι που θα γίνει με τη μόδα, αλλά ξέρω ότι διάφορα project που έχουν κοιτάξει στο εξωτερικό οι άνθρωποι του Star, ενδεχομένως κάποιο από αυτά να κουμπώνει με το Light. Πάντως το ραντεβού, που δεν ξέρω ποια θα είναι η έκβασή του και δεν ξέρω ακόμα και το τι θα του δώσουν στο τραπέζι, είναι για μια επαγγελματική συνεργασία με το Star για την επόμενη σεζόν, που η επόμενη σεζόν μπορεί να μην είναι κιόλας επόμενη σεζόν, μπορεί να είναι στο υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν. Γενάρη. Άρα μουσικό πρόγραμμα, για να καταλάβουμε. Ακόμα είναι πολύ νωρίς, ακόμα δεν έχουν λειτουργήσει οι κοργοί στο γραφείο του Star. Ωραία. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει η πρόταση.